Φωτιές άναψαν τα 5 κοντέινερ που έστειλε η Περιφέρεια Αττικής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου για την εγκατάσταση εργαζομένων που έμειναν χωρίς γραφή από την πυρκαγιά στο Πανεπιστήμιο. Η άφιξη των κοντέινερ και ο σχολιασμός από τον πρόεδρο των εργαζομένων ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση προκάλεσε την αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ο οποίος έκανε λόγο για ύβρις και προσβολή προς όσους προσφέρουν με το υστέρημά τους και είναι θελοντές. Ο κύριος Καπάταης ανέφερε μεταξύ άλλων μέσω λογαριασμού του σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αποτελεί ύβρι προς όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που προσφέρουν υλικά από το υστέρημά τους, όπως επίσης απαξίωση και προσβολή της εργασίας των εκατοντάδων εθελοντών μας. Εμείς οι αιρετοί είμαστε συνηθισμένοι σε παρόμοιες συμπεριφορές, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Δεσμευόμαστε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει το κοινωνικό της έργο, θα συνεχίσει να προσφέρει όπως το απαιτούν οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και όχι τα συνδικαλιστικά τερτύπια διαφόρων εργατοπατέρων. Το θέμα προκάλεσε αναστάτωση με τη διοικήτρια της ΔΥΠΕ να διευκρινίζει ότι πρόκειται για προσωρινή λύση που δεν θα ξεπερνάει τον 1,5 μήνα, ευχαριστώντας την Περιφέρεια Αττικής για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα που έγινε τη στιγμή που κανείς δεν γνώριζε πότε το Πανεπιστήμιο θα αποφασίσει για την παραχώρηση νέου χώρου για τις ανάγκες των εργαζομένων του νοσοκομείου. Επειδή το Πανεπιστήμιο έχει τις επόμενες μέρες το συμβούλιο του και μετά τη σύγκλιτό του που θα αποφασίσει πώς θα δώσει τα κτίρια, προς το παρόν συζητάνε και είναι δεκτικοί και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε λύση σε λιγότερο από 2 μήνες. Τα κοντέινερ είναι προσφορά της Περιφέρειας Αττικής, η οποία άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και μας εξασφάλισε, ενώ εξασφαλίζει και στους πρόσφυγες. Ο πρόεδρος των εργαζομένων πάντως επανέλαβε ότι ναι, μεν η κατάσταση των κοντέινερ δεν είναι καλή, πλην όμως εξήγησε ότι μετά την απόφαση του Πανεπιστημίου, χθες, να παραχωρήσει χώρο και εκείνο που απομένει είναι το θέμα να περάσει από τη σύγκλιτο, το γεγονός ότι επιβεβαιωμένα πρόκειται για προσωρινή λύση, εμφανώς τους ανακουφίζει. Είναι μεταχειρισμένα, είναι σε κακό χάλι. Θα είναι πάρα πολύ δουλειά για να φτιαχτούν, για να στεγάσουν συναδέλφους και να δουλέψουν έτσι όπως πρέπει. Αλλά ευτυχώς που είχαμε αυτή τη θετική εξέλιξη χθες από την Βρετανία και έδωσε το πράσινο φως για να πάμε στα λευκά κτίρια και να συνεχίσουμε εκεί να δουλεύουμε όπως δουλεύουμε και πριν. Πάντως, οι δραματικές εικόνες που καταγράφηκαν κατά διάρκεια της πυρκαγιάς στα τέλη του Σεπτέμβρη, μια ανάσα από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, επαναλήφθηκαν σήμερα στο πλαίσιο άσκησης, με το σενάριο να περιλαμβάνει σεισμό και πυρκαγιά. Ο σκοπός και αυτής της άσκησης αλλά και όλων των ασκήσεων είναι η ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων. Θα πρέπει όλοι να ξέρουν τι γίνεται όταν θα συμβεί αυτό το πράγμα και να δούμε αδυναμίες που μπορεί να υπάρξουν, λάθη που μπορεί να γίνουν και θα πρέπει να διορθωθούν και καλό φυσικά είναι αυτό να γίνεται ανταχτά χρονικά διαστήματα. Έγινε μάλιστα εκένωση του νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκαν περιστατικά τραυματισμών, απεγκλωβισμοί, ακόμη και τοκετός μέσα στις πρόχειρες σκηνές που είχαν στηθεί. Εδώ θέλουμε να μετρήσουμε αδυναμίες, δυσκολίες και λάθη για να τις μελετήσουμε. Ξέρετε, επιτυχημένη αίσθηση δεν είναι να πάνε όλα καλά. Εμείς το κάνουμε ημέρα εφημερίας για να δούμε πραγματικές δυσκολίες. Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού με στόχο την ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων, με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας πάντως να ζητάει άμεσα, εκτός από τις ασκήσεις, να ξεκινήσουν και να είναι καθημερινή έλεγχη στατικότητας των δημόσιων κτηρίων που μετρούν δεκαετίες ζωής. Κάθε μέρα. Δεν το λέω με αφορμή έχοντας κάτι στο μυαλό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να γνωρίζουμε την ετοιμότητα των ίδιων των κτηρίων.